Σήμερα φτιάχνουμε fast food εναντίον σπιτικό Big Taste Chicken από τα McDonald's. Έχω μαζί μου και καλεσμένο. Έλα. Πώς νιώθεις που έρχεσαι στην καλή του παιδιά? Τι φωνάζω, δεν έχω το ασπίδες. Εντάξει ρε φίλε, τώρα μας δουλεύεις, αυτό έρθεις να πεις. Ξεκινάμε παίρνοντας ένα κεφάλι σκόρδο. Και κόβουμε το μίσκο. Παίρνουμε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο. Το βάζουμε στο κέντρο. Λίγο ελαιόλαδο. Κρυστάλ φλέκι salt με spice. Κλείνουμε καλά. Και μέσα στο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα ή μέχρι να γίνει κρέμα. Κρέμ να γίνει. Σειρά έχει το κοντόπουλό μας. Για το σημερινό διαγωνιζόμενο έχουμε πάρει μπούτια τα οποία θα ξεκοκαλίσουμε μόνοι μας. Αρχικά το μαχαίρι πρέπει να κόβει full καλά. Ξεκινάμε βγάζοντας αυτό, οπότε μπαίνουμε και κόβουμε κατά μήκος του κοκάλου. Και έπειτα έχουμε αυτά τα δύο που πρέπει να αφαιρεθούν. Ουσιαστικά το σκάβουμε από μέσα και στη συνέχεια μέχρι κάτω. Τα ξεχωρίζουμε από το κρέας και από την άλλη μεριά. Περνάμε το μαχαίρι από κάτω και κόβουμε κατά μήκος. Σπάμε το χόδρο. Το κόβουμε. Έφυγε το ένα. Περνάμε το μαχαίρι κάτω και από το άλλο. Βγάζουμε και ό,τι άλλο έχει μείνει από χόντρους ή κοκαλάκια. Και τέλος για να ψηθεί ομοιόμορφα θα μικρύνω λίγο τη μεριά εδώ πέρα στο μπούτι που είναι πιο. Η συγκεκριμένη διαδικασία έγινε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την πέτσα και να έχουμε όσο δυνατόν πιο τραγανό γίνεται το κοτόπουλό μας. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για το άλλο και έχουμε δύο τέλεια φλεταρισμένα κομμάτια. Για να τα μαρινάρουμε, παίρνουμε μια μπασίνα. Ρίχνουμε το κοτόπουλο μέσα. 300 ml ξινόγαλα. Μια κουταλιά της σούπας παπρίκα. Μια κουταλιά της σούπας κόνη σκόρδο. 1/3 κουταλιά SMG. Βάλε σάλτι. Μια πρέζα αλάτι. Μαύρο πιπέρι. Και άσπρο πιπέρι. Και ανακατεύουμε χρυστάρα. Όχι έτσι ρε μπρο. Με την πιάστρα ρε μπρο. Τι κάνεις ρε. Εντάξει, μην τα χέρια σου. Ναι ρε, εννοείται. Αφού τα ανακατέψουμε καλά, κλείνουμε με νάιλον. Και μέσα στο ψυγείο για μία ώρα. Έτοιμος να κάνουμε τα ψωμάκια. Έτσι, πριός, σοβερά να τα κάνουμε. Τα γαλακτερά. Να μην δώσουμε στο τζουλ τίποτα. Ρε, θα τα σηκώσει 10 βίντεο, θα μου πεις εσύ ρε. Τι είπες ρε Ρόζα. Ξεκινάμε 125 γραμμάρια πλήρες γάλα, 170 γραμμάρια χλιαρό νερό, 10 γραμμάρια ξηρή μαγιά και ανακατεύουμε ελαφρά για να το ενεργοποιήσουμε. Σπάμε ένα ολόκληρο αυγό μέσα και ένα κροκάδι. Ξανά ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν. Και στη συνέχεια σε μια μεγάλη μπασίνα ρίχνουμε 525 γραμμάρια αλεύρι για ψωμί, 50 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 11 γραμμάρια αλάτι. Παίρνουμε τη μηχανή η οποία θα κάνει ως επιχειρηματική εργασία για μας. Πρώτα θα ρίξουμε μέσα το υγρό. Θα καρφώσουμε το γάντζο. Κλείνουμε και το βάζουμε να δουλεύει στο χαμηλό. Με ένα κουτάλι προσθέτουμε σιγά σιγά το μείγμα. Παρετώντας παιδιά, αυτή είναι η τέταρτη διαφορετική συνταγή για μπριός που δείχνουμε στο κανάλι, έτσι. Μίστε το λίγο, σπάστε το like κάτω. Μόλις η ζύμη μας αρχίζει και παίρνει μορφή, ρίχνουμε σιγά σιγά 50 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο για να ομογενοποιηθεί πλήρως. Βάζουμε στο μεσαίο και το αφήνουμε να δουλέψει για 10 λεπτά. Μόλις το ζυμάρι ξεκολλήσει τελείως από τα τυχώματα και μείνει μόνο πάνω στο γάντσο, σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Τον βγάζουμε. Με τη μαρίζ ρίχνουμε προσεκτικά όλη τη ζύμη. Αλευρώνουμε το πάγκο. Την αδειάζουμε πάνω. Σχηματίζουμε μια ωραία μπάλα. Παίρνουμε ένα καθαρό μπολ. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο για να μην κολλήσει. Και το πετάμε μέσα. Yeah. Σκεπάζουμε με ελαφρώς ρεγμένη πετσέτα. Το αφήνουμε για μία μισή ώρα να ξεκουραστεί τουλάχιστον μέχρι να διπλασιαστεί. Και πριν πάμε να πάρουμε τους διαγωνιζόμενους, πρέπει να πάρουμε τα σκόνα στο φούρνο. Το ζουλάμε μέσα σε ένα μπολ. Και αφού το αδειάσουμε όλο, το αφήνουμε και αυτό στην άκρη να κρυώσει και πάμε με τεράνι κόσμο. Σκόρδο. Δώσα στο τζούρι να τα κρατάει αυτά. Φαντάζομαι είναι η πρώτη φορά που θα χάσει. Τι λε, τρεμπλό, δεν γίνεται αυτό. Να βγει το δικό σου μπουρούχα. Δεν υπάρχει αυτό που λε, να ξέρει, μπρο. Θέλω 3 big tasty. Big tasty chicken. 3 big tasty chicken. Τέλεια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, φιλέ. Μόλις φτάσαμε σπίτι και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το διαγωνιζόμενο. Εσένα είναι αγαπημένο σου αυτό ψηλέ μου, δες εδώ. Big Tasty McChicken, λοιπόν. Για να δούμε τι πουλιά πιάνουν στα McDonald's. Φαίνεται αρκετά τίμιο, εντάξει. Πολύ δυνατό, παιδί. Εντάξει, το δεν είναι σαν το chicken burger, φιλέ. Είναι το σκοτόπουλο μέσα, δεν κοιμάσαι. Φιλέτο. Πολύ δυνατό. Η δική μου γνώμη θα μετρήσει σήμερα. Τίποτα, τίποτα. Είναι ένα 8,5. Εντάξει, έχω πάλι πολύ καλύτερα chicken burger. Ναι. Εγώ του βάλω ένα 7. Σοβαρά. Καλό είναι για μάκα, αλλά γενικά δεν προλέψει. Λες, φούσκωσε. Πρέπει να βγάλουμε τον αέρα τώρα. Πώς βγαίνει ο αέρας? Σαλάτεξ. Αλευρώνουμε ελαφρά ξανά τον πάγκο. Αδειάζουμε το ζυμάρι. Χωρίζουμε στη μέση. Και από εκεί σε 9 ίσα μέρη. Τσέκαρε τώρα πως τα φτιάχνουμε σε μπαλάκια. Φέρεις τις άκρες στη μέση. Ξέρω, τα έχω δει τα βίντεο. Ξέρεις. Άντε, φτιάξε. Αφού το κάνεις αυτό που σου έδειξα, το παίζεις εδώ πέρα με το χέρι. Τι κάνεις, ρε μπρο. Βάζουμε λαδόκολλα πάνω σε ένα ταψί. Και τοποθετούμε τα μπριός μας πάνω. Τα ξανασκεπάζουμε με μια βρεγμένη πετσέτα και τα αφήνουμε για μια ώρα. Όσο περιμένουμε να γίνουν, είσαι έτοιμος να φτιάξουμε τη σως. Εννοείται. Πόσα ακουστική είσαι αυτό. Σπλάχ. Πάστα. Παίρνουμε ένα μπολ. Ρίχνουμε την πάστα σκόρδου. Μαγιονέζα. Να αυτό ρε, βάλε κι άλλο. Πόσο είναι η συνταγή. Βάλε κι άλλο, πώς θα συντηρήσουμε εδώ η οικογένεια. Λίγο κέτσαπ. 3-4 αγώνες Worcestershire sauce. Και ανακατεύουμε καλά. Τυλίγουμε και αυτό με νάιλον. Και ψυγείο μέχρι να έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσουμε. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε προετοιμασία το κρεμμύδι μας για να διώξουμε τα θειώδη και να το έχουμε όσο πιο τραγανό και απαλό γίνεται στο στόμα. Το καθαρίζουμε και το κόβουμε όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε. Ναι, έτσι, δεν τα κόβεις έτσι, ρε. Πώς κόβουμε, για να δείξει εμάς. Έχει μάθει ο Άκης Πετρετζίκης, εμένα δεν ήμουν σου σεφ.
Τα βάζουμε σε ένα μπολ. Εγώ θα βάλω ένα μικρό σιρωτήρι από πάνω και θα τα αφήσω κάτω από τη βρύση ουσιαστικά για να ξεκλειφθούν για 2 με 3 λεπτά. Τα ψωμάκια μας έχουν φουσκώσει. Και για να τους δώσουμε αυτό το χρυσαφή χρώμα, παίρνουμε ένα μπολ και σπάμε ένα αυγό. Ρίχνουμε λίγο κρύο νερό μέσα και ανακατεύουμε καλά. Περνάμε τα ψωμάκια μας από πάνω με ένα πινέλο. Πολύ προσεκτικά να καλύψουμε όλη την επιφάνεια. Ρίχνουμε και σουσάμι. Και μέσα το φούρνο στους 180 για 15 λεπτά μέχρι να γίνουν χρυσαφή. Σε αυτό το σημείο, μάκες, συμπληρωθεί ότι έχετε κάνει subscribe κάτω. Κάθε ένας νέος συνδρομητής είναι και ένα λεπτό μέσα στο φρίξο, τον οποίο έχουμε αποταμιεύσει 300 ευρώ με ό,τι χρήματα μαζέψουμε τέλος του χρόνου. Θα κάνω ένα επικό βίντεο και θα τα επιστρέψω όλα πίσω σε εσάς. Οπότε σπάστε το μάγκες τζάμπα. Τα μπριός μας είναι έτοιμα. Και κατευθείαν μόλις βγουν τα περνάμε από πάνω με λιωμένο βούτυρο για να γυαλίσουν. Τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν και πάμε να ετοιμάσουμε το κοτόπουλο. Μύρισε magic butter. Σε ένα βαθύ μπολ. Ρίχνουμε μέσα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μια κουταλιά καπνιστή παπρίκα. Σκόρδος σκόνη. Λευκό πιπέρι. Πιπέρι καγιέν. Αποξηραμένο ριγκόν. Μαύρο πιπέρι. Αποξηραμένο θυμάρ. Και μια κοφτή κουταλιά της σούπας MSG. Τα ανακατεύουμε σιγά σιγά. Παράλληλα σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε ηλιέλαιο. Ξεσκεπάζουμε το κοτόπουλο μας που έχει αφρατέψει. Παίρνουμε μια κουταλιά από τη μαρινάδα και τη ρίχνουμε μέσα στο αλεύρι. Ανακατεύουμε και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε αυτά τα κομματάκια πάνω στο κοτόπουλο που τα κάνει extra crispy. Παίρνουμε το κοτόπουλο προσεκτικά και το βάζουμε στο αλεύρι. Και αυτό που θέλω να προσέξει είναι να πάει σε όλη την επιφάνεια. Το πατάμε κιόλας καλά. Το βγάζουμε και τα αφήνουμε πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Δεσκόγια. Καλά το αλευρώνω. Παντού να πάει, παντού. Ναι, ναι. Πάτα το. Πρες. Πάμε να κάνουμε και μια προετοιμασία τα λαχανικά μας. Κόβουμε μια ντομάτα σε λεπτές φέτες. Τη σαλατίζουμε καλά. Κόβουμε και το iceberg σε όσο το δυνατόν πιο ψηλά κομμάτια. Τέλος πριν τηγανίσουμε το κοτόπουλο έχουμε υποχρέωση να το στάρουμε με βούτυρο τα ψωμάκια μας. Κάπως έτσι έχουμε την κορώνα του βασιλιά τελειοποιημένη. Μόλις το λάδι πιάσει πάνω από 170 βαθμούς Κελσίου, βάζουμε προσεκτικά το κοτόπουλο μέσα. Τσεκάρετε εδώ, μάγκες. Μετά από 7-8 λεπτά το κοτόπουλο μας είναι έτοιμο. Ρίχνουμε αλάτι κατευθείαν μόλις βγει. Και ήρθε η ώρα να στήσουμε. Βάζουμε την απίστευτη σως στον πάτο. Iceberg. Κρεμμύδι. Το πρίγκιπα κοτόπουλο πολύ προσεκτικά να αναπαυτεί. Μια φέτα καπνιστό τσένταρ. Την οποία λιώνουμε με το φλόγιστρο. Την αλατισμένη μας ντομάτα. Βάζουμε και σως στο πάνω ψωμάκι μας. Και κλείνουμε το βασιλιά μας. Για φέρε και την τρούχα μπαζάρ να συγκρίνουμε. Πάμε να τσεκάρουμε άλλη μια το Big Tasty. Σόλα. Εγώ παραμένω στα 7 στα 10 μπρο. Εγώ κουτόφιλε την κλείωσα λίγο. Παρ' όλα αυτά είναι τούμπαλα. Πάμε να κόψουμε και το βασιλιά μας. Που άκου πως κάνει. Δείτε εδώ μάγκες. Πόσο ζουμερό. Πόσο juicy. Cheers δικέ μου. Είναι υπέροχο. Καταπληκτικό. Προ, ακραίο, ε! Καταπληκτικό! Ανεπανάληπτο! Το chicken burger by Chris Collias! Top! Ό,τι έχουμε εδώ, μάγκες! Τι κάνεις εδώ, ρε! Δοκιμάσουμε! Πήγε! Δοκιμάσουμε! Έλα, έλα! Για να δούμε! Ενδιαφέρον! Δες πως έλαψε η μάπα του! Χωρίς υπερβολή, μάγκες, αλήθεια, 9,9 φίλε, σοβαρά. 9,8 μάγκες είναι ασύλληπτο, πεντανόστιμο, full juicy, full τραγανό, explosion από γεύση. Για άλλη μια φορά μπορέσαμε και κερδί. Κάτσε λίγο γιατί έχεις πάρει πολύ φωτιά στα τελευταία βίντεο. Τσέκαρε το επόμενο βίντεο και μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe.